την αντιδήμαρχο πολιτισμού, κυρία Μαρία Παπαγεωργίου. Και βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανταποκρίθηκαν το κάλεσμά μας. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα φίλο που δεν κατάφερε σήμερα να είναι μαζί μας, αλλά είναι γιατί από όλο αυτό έχει γίνει πραγματικότητα, αφού μου γνώρισε τους ανθρώπους που μαζί δημιουργήσαμε την Άγκη και μιλάω για τον Παναγιώτη Καρτατσούλη. Απόψε, εδώ στην πόλη μας πραγματοποιείται η έναρξη μιας καινοτομίας. Μέχρι σήμερα, όλοι οι σύλλογοι που είχαν ως σκοπό τους να αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, έχοντας ως κύριο στόχο τους τη δημιουργία πυλώνων ανάπτυξης της περιοχής μας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έβρισκαν εμπόδια και περιορισμούς. Σαφώς μιλάμε για εμπόδια που προέρχονταν από τη μορφή λειτουργίας των συλλόγων, αλλά και για περιορισμούς που επί των κλείστων αποδίδονταν στη δυσκολία ανέπτυξης οικονομικών πόρων. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι η οικονομική διευκόλυνση για την πραγμάτωση των στόχων που έθεταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτιόταν από την χρηματοδότηση που ανέμεναν από τους δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς, αλλά και από τους επιφανείς επιχειρηματίες του τόπου μας. Πολλοί εκ των οποίων αναλάμβαναν να στηρίξουν προσωπικά ορισμένες εκδηλώσεις. Από σήμερα λοιπόν είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι αυτό αλλάζει. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η καινοτομία αυτού του εγχειρήματός μας, η νέα μας σελίδα. Καθώς το καλό του τόπου μας είναι κοινός στόχος για όλους μας, ανακοινώνω πως 22 σύλλογοι με τις έδρες στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, μέσω των εκπροσώπων τους, ενώνονται και ιδρύουν μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η νέα αυτή μη κερδοσκοπική εταιρεία θα μπορεί με απόλυτη διαφάνεια και μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που της επιτρέπει ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για λογαριασμό των μετόχων της, ιδρυτικών και ιδιωτικών, αλλά και επιμελών που με βάση το καταστατικό της θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτή την διενεργική και τη συμμετοχή σε προγράμματα επιχορηγήσεων, αλλά και τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί με σκοπό το οικονομικό όφελος το οποίο θα καταλήξει σε έργα που θα γίνονται για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και ανάπτυξη του τόπου μας. Σήμερα υλοποιήθηκε το όραμα τριών ετών, το οποίο συνδυατήθηκε με επιμονή, υπομονή και άλλη προσωπική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη, επίσης να ενημερώσω ότι μετά από τους χαιρετισμούς που θα ακολουθήσουν,